το μότο είναι μιλάμε. Δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλί και οι γονείς είναι καλό να βοηθήσουν τα παιδιά να έχουν μια σχέση εμπιστοσύνης. Σε αχαρτογράφητα ύδατα κινούνται τα περιστατικά κάθε μορφής κακοποίησης παιδιών στην Ελλάδα, καθώς είναι περιορισμένες οι περιπτώσεις που φτάνουν μέχρι τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, με αποτέλεσμα το πρόβλημα συνεχώς να διωγγώνεται. Η επιστημονική κοινότητα απευθύνει έκκληση να ανοίγουν τα στόματα και το χαλί κρυψώνα να πάει στην άκρη, ώστε να απλωθεί ένα ουσιαστικό δίκτυο προστασίας σε ανήλικους και εφήβους. Αυτό που σοκάρει ίσως περισσότερο από την ποσότητα είναι η ποιότητα αυτών που έρχονται στην δημοσιότητα. Σοκάρει δηλαδή η ιδιαίτερη σκληρότητα με την οποία βλέπουμε ότι συμβαίνουν περιστατικά διαπροσωπικής βίας, είτε από τα παιδιά είτε με θύματα παιδιά. Οι δύο βασικοί διάβλοι επικοινωνίας, που είναι 24ωρης λειτουργίας, είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που έχει. Είναι η γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας 197, απευθύνεται σε ενήλικες, τα παιδιά είναι δεύτερη γραμμή, είναι η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107. Επιστήμονες σε ειδική μερίδα που έγινε στο Ρέθυμνο εκτίμησαν πως η οικονομική και υγειονομική κρίση με αποκορύφωμα των εγκλεισμό λόγω κορονοϊού αύξησαν τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών στον ενδοοικογενειακό χώρο και μείωσαν τις καταγγελίες. Γιατί αυτό? Γιατί σε αντιδιαστολή με τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών, τα παιδιά όταν είναι κλεισμένα με τον δράστη κακοποιητή τους, δεν έχουν για καμία δυνατότητα να καταγγείλουν. Πού να καταγγείλουν, δεν έχουν κανένα. Αυτό που παρατηρήθηκε δε πάλι και σε Ευρώπη και σε Βόρεια Αμερική είναι ότι μετά την έξοδο από τα μέτρα, με καθυστέρηση κάποιων μηνών, αρχίζει σιγά σιγά να αυξάνεται ο ρυθμός καταγγελιών. Η απίστευτη σκληρότητα που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες και που αποτυπώνεται σε πολλά περιστατικά κακοποίησης παιδιών οφείλεται στις συνέπειες σκληρών καταστάσεων που σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα και διαπροσωπικές σχέσεις. Κοινωνίες που υφίστανται τέτοιου είδους στρες είναι λογικό να βγάζουν και κρούσματα αυξημένης και ιδιαίτερης σκληρότητας στη διαπροσωπική βία και τα παιδιά συνήθως είναι πιο ευαίσθητοι δείκτες που απορροφούν αυτά τα βιώματα. Ένας ακόμα παράγοντας που συντελεί σε κακοποίηση με θύμα ή και δράστη ανηλίκους είναι το διαδίκτυο, με τους ειδικούς να κρούν συνεχώς καμπανάκι στους γονείς. Και πρέπει λιγάκι οι γονείς να παίζουν παραπάνω, πιο αν θέλετε ποιοτικά στο χρόνο τους με τα παιδιά, να μπορούν λίγο να τα βοηθήσουν να καταλάβουν τι είναι χρήσιμο από το διαδίκτυο και τι όχι. Στην ημερίδα παρακολούθησαν κυρίως παιδαγωγοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για την προστασία ανήλικων σε διάφορες δομές. Παρουσιάστηκε το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τα παιδιά, το οποίο όμως σύμφωνα με τους ειδικούς είναι πολύ πίσω συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.